Ο προϋπολογισμός του 2022 συζητείται εν μέσω δύο κρίσεων, την υγειονομική και την ενεργειακή. Μπορεί λοιπόν να παρουσιάζεται ορισμένα ανθυρά νούμερα ότι φέτος το ΑΕΠ θα αγγίξει περίπου το 7% και το 2002 το 4,5%, με ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και όθηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Ωστόσο, άλλη είναι η πραγματικότητα για το λαό. Η λαϊκή οικογένεια βλέπει την τσέπη της, στενάζει από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια που κατατρώγει το μισθό και τη σύνταξη πείνας. Γιατί οι ρυθμοί ανάπτυξης αφορούν την ενίσχυση και κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι του λαϊκού εισοδήματος. Οι λαϊκές ανάγκες ποδοπατιούνται και φαίνονται πόσο απροστάτευτος είναι ο λαός και στο νέο πανδημικό κύμα που φτάσατε στο σημείο να λέτε το 80% των τακτικών χειρουργείων αναστέλλονται. Και βεβαίως πάνω από 1.000 νεκροί από την 1η Νοέμβρη, ενώ τα καθημερινά ρεκόρ κρουσμάτων επιβεβαιώνουν τραγικά την εγκληματική πολιτική στη διαχείριση της πανδημίας. Τα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που έχουν οδηγήσει στη σημερινή τραγική κατάσταση και υπονομεύουν την ουσιαστική προστασία του λαού. Δηλαδή ατομική ευθύνη, εξοικονόμηση κόστους, επιχειρηματική δράση στην υγεία, θωράκιση της κερδοφορίας ομίλων, ασυλία στις ιδιωτικές κλινικές να θησαυρίζουν από τις ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα. Ταυτόχρονα, απορρίπτεται κάθε ουσιαστικό μέτρο προστασίας σε χώρους μεγάλης διασποράς, σε χώρους δουλειάς, μέσα μαζικής μεταφοράς, σχολεία και άλλα. Μάλιστα, όταν ξέρετε ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία γίνεται όλο και πιο ασφυκτική, οι διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ καθημερινά είναι δεκάδες, η μονοθεματικότητα του συστήματος υγείας επιβαρύνει συνολικά την οσιρότητα του πληθυσμού. Αλλά και οι ανάγκες σε προσωπικό τεράστιες σε όλο το σύστημα υγείας, τόσο σε νοσοκομεία όσο και στην πρωτοβάθμια υγεία. Η κυβέρνηση κρατάει σε αναστολή εκατοντάδες υγειονομικούς, ενώ οι όποιες προσλήψεις περιορίζονται στην αντικατάστασή τους, δηλαδή στην ανακύκλωση των μεγάλων κενών που υπήρχαν και πριν την πανδημία. Κατά τα άλλα, ανεπαρκέστατες οι δαπάνες για υγεία και πρόνοια. Και βέβαια, η άθλια κατάσταση στα μέσα μεταφοράς συνεχίζεται, αφού δεν ενισχύεται ο στόλος με μέσα και προσωπικό, ενώ ως λύση η κυβέρνηση παρουσιάζει το κυλιόμενο ωράριο. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι ανάγκες του λαού, αλλά αποκλειστικά και μόνο η θωράκιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας που τσακίζει ζωτικές ανάγκες, όπως είναι η προστασία της υγείας. Αλλά και η αναθεώρηση προς τα πάνω του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με το προσχέδιο και το μεσοπρόθεσμο έχει αιτία. Είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο για τον τουρισμό που έχει υψηλή συμμετοχή στο ΑΕΠ προκειμένου να ενισχυθεί η τουριστική βιομηχανία, δηλαδή οι μεγαλοξενοδόχοι που καταγράφουν αύξηση πάνω από 60% σε σχέση με πέρσι. Εξάλλου τα μονοπόλια του τουρισμού και μεταφορών επέβαλαν τους όρους τους για τη μετακίνηση των τουριστών με ελάχιστους υγειονομικούς κανόνες, αντιμετωπίζοντας τα μέτρα προστασίας ως εμπόδιο για τη διάσωση της κερδοφορίας τους σε συνθήκες πανδημίας. Και βέβαια το Ταμείο Ανάκαμψης θα τους μπουκώσει με δισεκατομμύρια για νέες επενδύσεις και το λογαριασμό θα τους στείλει στο λαό όπως γίνεται με τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα και τις προγραφές μελλοντικών φόρων. Ωστόσο έχουμε αύξηση σε κρούσματα και νεκρούς, ακόμα και σε εμβολιασμένους. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Μπρος το κέρδος τι είναι ο άνθρωπος? Αναλώσιμος. Αυτή είναι η απανθρωπιά του καπιταλιστικού συστήματος. Σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη σταδιακή εφαρμογή της μεταρρύθμισης του πράσινου προϋπολογισμού, μα ο πραγματικός στόχος δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά η διαμόρφωση όρων ικανοποιητικής κερδοφορίας για νέες επενδύσεις στον τομέα πράσινης ενέργειας και σε άλλους κλάδους, οδηγώντας σε νέες θυσίες κοινωνικών αναγκών στο βωμό του κέρδους και περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη με
γνώμονα το κέρδος, η εμπορευματοποίηση της γης, του νερού, των δασών, της υγείας υπονομεύουν την ισόρροπη σχέση ανθρώπινης παραγωγικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος. Στη μέγενη λοιπόν της ανταγωνιστικότητας και της αγοράς κινούνται και οι προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού, αποκαλύπτοντας το βαθύ αντιλαϊκό και ταξικό προσανατολισμό της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης, αλλά και όλων των κυβερνήσεων που προηγήθηκαν, πιο ειδικά. Υπάρχει μείωση της κοινωνικής πολιτικής και της στήριξης των λαϊκών αναγκών για συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, πρόνοια και υγεία και εν μέσω πανδημίας φορτώνει επιπλέον βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων. Στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, ΟΚΑ, περικόπτονται περίπου 1,1 δις ευρώ. Στις κύριες συντάξεις, αν και υπάρχει αύξηση κατά 2% για το 2022, εν τούτης δεν θα οδηγήσουν σε αύξηση συντάξεων, που θα συνεχίσουν να συμπιέζονται, καθώς, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων με την επιτάχυση της εκαθάρισης περισσότερων εκκρεμών συντάξεων. Το πάγωμα ουσιαστικά αυτής της δαπάνης, παρά την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων αλλά και την εκταμείευση ποσών για αναδρομικά τους, αποδεικνύει ότι ο νόμος Κατρούγκαλου πετυχαίνει τους στόχους του, καθώς οι νέες συντάξεις είναι πολύ μικρότερες από τις συντάξεις των παλιών συνταξιούχων. Ταυτόχρονα οι συνταξιούχοι θα συνεχίζουν να πληρώνουν από τις χαμηλές συντάξεις τους το χαράτσι στο ΑΚΑΓΕ υπό τη μορφή της εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 3,98 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης τα επιδόματα στους άνεργους μειώνονται κατά 199 εκατομμύρια ευρώ με τον προκλητικό ισχυρισμό πως η δαπάνη μειώνεται εξαιτίας της αναμενόμενης αύξησης της απασχόλησης, όταν περίπου 9 στους 10 ανέργους δεν παίρνουν καμιά στήριξη. Είναι ξεκρέμαστη τελείως. Φυσικά το πλεόνασμα του ΟΑΕΔ επιτυγχάνεται. Παρά την απαλλαγή των επιχειρήσεων για το 2022 από εισφορές κατά 3 μονάδες, εξασφαλίζοντας επιπλέον κέρδη 849 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά και στην παιδεία. Για το 2022 υπάρχει μια αύξηση 181 εκατομμύρια. Πολύ μικρή, δεν προκύπτει καμία θετική εξέλιξη σε σχέση με αυτά τα χρόνια, με τα χρόνια οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Υποστελέχωση αγκαλιά με την αύξηση του ποσοστού των αναπληρωτών καθηγητών στο σύνολο των εκπαιδευτικών. Φέτος πραγματοποιήθηκε η τέταρτη φάση με τις προσλήψεις να είναι κατά 10.000 λιγότερες. Δηλαδή, μετά από 2 μήνες έναρξης της λειτουργίας παραμένουν χιλιάδες τα κενά σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς εκπαιδευτικούς, ειδικότητες, πληροφορική, ξένες γλώσσες, εικαστικά, μουσική κλπ. Επιπλέον, οι μειωμένες δαπάνες για το προσωπικό βεβαιώνουν την πολιτική σας επιλογή να μην αναπληρωθούν χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών από μόνιμο προσωπικό, διατηρώντας τα κενά και γιγαντώνοντας την αναπλήρωση. Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών προβλέπεται μείωση των προσλήψεων συμβασιούχων κατά 10% το 2022. Για τα σχολεία αυτό σημαίνει ότι αν δεν μείνει σε σταθερά χαμηλά επίπεδα ο ρυθμός των καθαριστριών, οδεύουν σε μείωση, με ό,τι αυτό σημαίνει για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών. Καμιά ουσιαστική πρόβλεψη με αύξηση των κονδυλίων για έλεγχο όλων των σχολικών κτηρίων και δημιουργία μητρώου ελέγχου, με ανέγερση νέων σύγχρονων σχολικών κτηρίων, με αντισεισμική, αντιπυρική, αντιπλημμυρική θωράκιση, αντικατάσταση των απαράδεκτων χιλιάδων κοντέινερ σε όλη την επικράτεια νηπιαγωγείων, σε σεισμόπληκτες πυροπαθείς και πλημμυροπαθείς περιοχές. Συνεπώς, η ανεπαίσθητη αύξηση των κονδυλίων πιθανώς αφορά την ψηφιακή ενίσχυση των σχολείων, πράγμα αναγκαίο, αλλά επουσιώδες σε σχέση με τα υπαρκτά και οξυμένα ζητήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση.
στην υγεία και την πρόνοια για το 2022. Ανεπαρκείς οι δαπάνες, τα είπε χτες και ο εισηγητής μας. Ο λαός πληρώνει από την τσέπη του για μέτρα προστασίας, μάσκες, τεστ. Ακόμα και για το μοριακό έλεγχο που κάνουν οι συνοδοί των ασθενών σε νοσοκομεία. Τον πληρώνουν από την τσέπη τους. Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των δημοσίων νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας υγείας φτάνει τα 279 εκατομμύρια που οδηγεί στην παραπέρα διάλυσή τους και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης. Συγκεκριμένα στα νοσοκομεία για το 2022 η μείωση είναι 139 εκατομμύρια. Για την πρωτοβάθμια υγεία η μείωση είναι κατά 52%, τα αναλύσαμε και χτες. Αλλά και σε ό,τι αφορά τακτικές δαπάνες του Υπουργείου Υγείας για το 2022 προβλέπεται μικρή αύξηση που δεν αναπληρώνει σε τίποτε τις περικοπές που έγιναν το 2021 σε σχέση με το 2020. Δεν μπορεί να καλύψει τα τεράστια χρέη των νοσοκομείων. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, τον ένατο μήνα του 2021, το Σεπτέμβριο δηλαδή, ήταν 962 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 502 εκατομμύριο το 12ο μήνα του 2020. Στον ΕΟΠΗ, οι μειώσεις φτάνουν τα 69 εκατομμύρια, λιγότερα για το 2022, ενώ είναι αυξημένα τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές. Ωστόσο, η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΗ αυξημένη κατά 99 εκατομμύρια, όμως είναι για δαπάνη συμψηφισμού στο clawback των φαρμακευτικών εταιριών, με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας, ανάπτυξης και άλλα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο δώρο στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Μειωμένες οι παροχές υγείας κατά 245 εκατομμύρια, αλλά και στον ΟΠΕΚΑ. Οι δαπάνες για τα διάφορα προνοιακά επιδόματα καταδεικνύουν την προνοιακή πολιτική αθλειότητας, ενώ καλπάζει φτώχεια και ανέχεια. Τα έσοδα του οργανισμού είναι μειωμένα κατά 45 εκατομμύρια. Κατά τ' άλλο, διαφημίζεται για τους αγρότες τα ψίχουλα ότι είναι καρβέλια, να ονειρεύονται. Και που σε καμιά περίπτωση δεν αναπληρώνει ότι τους αρπάξατε με τα μνημόνια. Τα ίδια τα στοιχεία είναι μαρτυριάρικα. Από τις εκπτώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου προβλέπεται ότι θα δώσετε και διαφημίζετε 50 εκατομμύρια για αγρότες μόνο για συνεταιρισμένους και εισερχόμενους. Όμως πριν από το 2017 παίρνανε 200 εκατομμύρια ετησίως. Φαίνεται λοιπόν πολύ καθαρά πόσο πολύ πίσω είναι από τις ανάγκες, κόβοντας ενισχύσεις σε μικρομεσαίους αγρότες που χρειάζονται ενίσχυση. Βέβαια, την ίδια στιγμή τα ωφέλη των καπιταλιστών, εφοπλιστές, βιομήχανοι, μεγαλοξενοδόχοι, αεροπορικές εταιρείες και άλλα, απολαμβάνουν απαλλαγές και εκπτώσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης διαφόρων καυσίμων, πετρελοειδών, φυσικού αερίου και φυσικά οι απαλλαγές για αυτούς θα ξεπεράσουν τα 350 εκατομμύρια ευρώ το 2022. Και για την ιστορία να θυμίσουμε ότι το καθεστώς του χαμηλού συντελεστή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο καταργήθηκε με το Μνημόνιο 3, που βέβαια ψηφίσατε όλοι παρέα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κλπ. Αλλά και στους μικροεπαγγελματίες τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Η έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ δίνει ότι το 55% να δηλώνει ότι μειώθηκε ο τζίρος τους στο προηγούμενο εξάμηνο, το 42% να έχουν ταμιακά διαθέσιμα μόνο για ένα μήνα, το 21,4% δεν έχει καθόλου ρευστότητα. Επομένως, δεν είναι περίεργο το έβριμα ότι το 36,7% αυτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων βλέπει το λουκέτο πιθανό το επόμενο διάστημα.
Το 19,5% των μικροεπιχειρήσεων χρωστά στην εφορία, σε προμηθευτές, σε λογαριασμούς ενέργειας και σε άλλους λογαριασμούς. Επομένως, τα χρέη καλά κρατούν και διωγγώνονται. Αυτές είναι οι συνέπειες της πολιτικής που εφαρμόσατε, που κατά βάση ήταν πολιτική αναστολών των υποχρεώσεων και όχι πολιτική ουσιαστική στήριξης. Την επιστρεπτέα καταβολή που προβλήθηκε σαν ενίσχυση των επιχειρήσεων, την ροκάνησαν τα περιοριστικά μέτρα και η αντιλαϊκή φορολογία που έμεινε ίδια και απαράληκτη, ενώ οι αυξήσεις πρώτων υλών στις κατασκευές και τη βιοτεχνία παίρνουν ρυθμό χιονοστιβάδας, αλλά τέτοια στοιχεία δεν δίνεται. Να γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση και χρειάζεται ο λαός να βάλει στο στόχαστρο τον πραγματικό ένοχο για την ακρίβεια και τα άλλα λαϊκά προβλήματα που οξύνονται. Το καπιταλιστικό κέρδος, σε συμπόρευση με το κουκουέ να βαδίσει στο δρόμο της ανατροπής, που είναι η μόνη ελπιδοφόρα προοπτική για μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση του κέρδους και όπου οι λαϊκές ανάγκες και η ικανοποίησή τους θα βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικοποιημένης παραγωγής. Φυσικά καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό.